δίκαιο αγώνα των ΑΜΕΑ για να μπορέσουν να κάνουν θεραπευτική κολύμβηση. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των γονιών παιδιών ΑΜΕΑ για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών τους. Ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Σμύρνης αγωνίζεται για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άθληση για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Η άθληση είναι ανάγκη και δικαίωμα που πρέπει να παρέχεται δωρεάν, ανεμπόδιστα, με κρατική στήριξη τόσο όσον αφορά στις δομές και τις εγκαταστάσεις, όσο και την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού εκπαιδευτών ειδικής αγωγής, γυμναστών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Για τον αποκλεισμό του λαού και των παιδιών από το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, ευθύνεται η πολιτική που βάζει στο ζύγι τις λαϊκές ανάγκες με τα ανταποδοτικά ωφέλη. Ιδιαίτερα σήμερα, εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για το ότι δεν έχει πάρθει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, την πρόληψη από τη διασπορά, ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια οι χώροι του αθλητισμού. Διεκδικούμε από Δημοτική Αρχή και Κράτος να μην μπουν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμπητήριο. Ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΑΜΕΑ παιδιών και ενηλίκων. Ο Δήμος να διεκδικήσει με κρατική ευθύνη να καλύπτονται οι εξετάσεις όλων των αθλούμενων. Πρόσληψη του απαραίτητου δυναμικού σε προπονητές, γυμναστές, αθλιατρούς, ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου που εξυπηρετείται. Νέες σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για όλο το λαό. Όλοι οι εργαζόμενοι και η νεολαία της περιοχής να έχουν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις δωρεάν, να φτιαχτούν καινούργια κολυμπητήρια και οι κατάλληλες υποδομές για ΑΜΕΑ στα υπόλοιπα κολυμπητήρια της περιοχής, ώστε να αποσυμφορηθεί το Δημοτικό Κολυμπητήριο. Συναντηθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κούπα, την κυρία Δελιγιάννη και τον κύριο Συρίγο. Καταθέσαμε τα αιτήματά μας. Ζητήσαμε να μας να γίνουν όσα από αυτά γίνονται αποδεκτά και ζητήσαμε και άμεση συνάντηση γονιών μαζί με τις δημοτικές παρατάξεις και την παράταξη του Δημάρχου να πούν τα θέματα ένα-ένα και από ό,τι μπορεί είναι εφικτό να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της βραδινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή για να διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούνται τα παιδιά μας.